επιχειρήσεις του Omnia TV. Με συλλήψεις και αυτόφορο απειλούνται οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναφορές, καθώς μιλάμε, για αποκλεισμό του χιτά της φυλής από δυνάμεις των ΜΑΤ. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος εξέδωσε υγειονομική διάταξη κατ' εφαρμογή αναγκαστικού νόμου του 1940 για την επίγουσα ανάγκη αποκομιδής σκουπιδιών. Η εισαγγελέας Ελένη Ράικου έδωσε εντολή στην αστυνομία να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση και να γίνουν συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Εντολή στην αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις και να ανοίξει τον ηχητά Μαυροράχης έδωσε και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας στη Θεσσαλονίκη. Η ΥΠΟΕ ΟΤΑ κάλεσε τα μέλη της και όλους τους εργαζόμενους να βρίσκονται από το απόγευμα στον ηχητά φυλής ώστε να περιφρουρήσουν το χώρο από ενδεχόμενη επέμβαση της αστυνομίας για να περάσουν ιδιωτικά οχήματα αποκομιδής σκουπιδιών. Πριν από λίγο υπήρξαν αναφορές ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει τον ΧΙΤΑ. Συνάντηση με αντικείμενο τη συνεργασία της αστυνομίας και του Δήμου της Αθήνας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κέντρου της πρωτεύουσας είχαν σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαβεβαίωσε το Δήμαρχο Αθηναίων ότι η συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας στη δημοτική αστυνομία, που έχει την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση εντός εισαγωγικών του παραεμπορίου, θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί. Όσο για τους χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, ο κύριος Παπουτσής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα αντιμετωπιστεί αμέσως με την υλοποίηση των εξαγγελιών του Υπουργού Υγείας για την αποκέντρωση των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στα δημόσια νοσοκομεία. Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις συστηματικές επιχειρήσεις της αστυνομίας που πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας με σημαντικά, όπως σημείωσε, αποτελέσματα μέχρι τώρα, προαναγγέλλοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πολλαπλασιαστούν τις επόμενες εβδομάδες σε όλη την πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι γιατροί του ΙΚΑ την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου αντιδρώντας στην κατάργηση οργανικών θέσεων και στο καθεστώς της εφεδρείας. Οι γιατροί του Ιδρύματος έχουν εξαγγείλει επίσης 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες για όλη την επόμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου. Τα έκτακτα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προσωπικό ασφαλείας. Σε 48ωρη υπενθυμίζεται ότι έχει μετατραπεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου η απεργία της ΓΕΣΕΕ για την ερχόμενη εβδομάδα. Η επέκταση της κινητοποίησης αποφασίστηκε εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων για τα μέτρα που εμπεριέχονται στο υποψήφιση πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Στην απεργία της ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΗ θα συμμετέχει και η ΟΜΕΟΤΕ, ενώ σε 48ωρη απεργία τις ίδιες ημέρες, 18 και 19 Οκτωβρίου, προχωρούν και οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. Παράλληλα, σε πανελλαδική αποχή βρίσκονται οι δικηγόροι μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου. Ξεκινούν τη δεκαήμερη απεργία τους σήμερα, οι τελωνιακοί υπάλληλοι. Μέχρι τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διαρκέσει η τρέχουσα 48ωρη απεργία σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνεχίζουν τις επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι κλειστά και ήταν κλειστά και σήμερα στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας, ενώ δεμένα από τη Δευτέρα και για τρεις ημέρες θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας. Νέες αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος αναμένονται από την 1η Νοεμβρίου, καθώς βαίνει προς αύξηση το τέλος υπέρ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αύξηση αυτή επιλέχθηκε προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του διαχειριστή ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, του λεγόμενου ΔΕΣΜΙΕ, ώστε να είναι εφικτή η πληρωμή των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ιταλία, ψήφο εμπιστοσύνης κέρδισε οριακά η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, αποσπώντας θετικές ψήφους από τον οριακό αριθμό των 316 βουλευτών. Το αποτέλεσμα αμφισβητεί το μέχρι την τελευταία στιγμή, επειδή υπήρχαν αμφιβολίες αν είχε ψηφίσει ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση μποϊκόταρε τον πρώτο γύρο. Η κατάσταση ήταν τόσο τεταμένη που κάποιοι βουλευτές του κεντροδεξιού κυβερνώντος συνασπισμού διαπραγματεύονταν μέχρι το τελευταίο λεπτό με τον Μπερλουσκόνη για να του δώσουν την ψήφο τους.
Ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης μετά την ήττα της κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ρουτίνας την περασμένη Τρίτη. Αύριο αναμένεται μαζική διαδήλωση στη Ρώμη εναντίον των μέτρων λιτότητας και της κακοδιαχείρισης της οικονομίας. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις αναταραχές που ξεκίνησαν πριν από 7 μήνες στη Συρία έχει φτάσει τους 3.000. Η ύπατη αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, επεσήμανε ότι τουλάχιστον 187 παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς και ότι 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες. Η Πιλάι έκανε λόγο για ανελαίητη καταστολή που απειλεί να εξελιχθεί σε κανονικό εμφύλιο πόλεμο. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Ρούπερτ Κόλβιλ, πρόσθεσε ότι εκατοντάδες Σύριοι βρίσκονται υπό κράτηση και έχουν υποστεί βασανιστήρια ή έχουν εξαφανιστεί. Είπε ακόμα ότι η διπλωματία μέχρι στιγμής δεν παράγει αποτελέσματα και άνθρωποι εξακολουθούν να σκοτώνονται καθημερινά. Η κυβέρνηση της Δαμασκού κατηγορεί συμμορίες τρομοκρατών για τις αναταραχές και υποστηρίζει ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 1.100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει στον Χιτά Φιλής. Σε λίγο ακολουθεί η ταινία της εβδομάδας και απόψε θα προβάλλουμε την ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.